Καλημέρα σας κύριε Δελή. Καλή σας μέρα, καλημέρα, κύριε. Καλημέρα κύριε Δελή. Λοιπόν, έχετε για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια διψήφιο ποσοστό στην δημοσκόπηση της Opinion Poll. Αυτό προκύπτει, όπως δείχνει και η δημοσκόπηση, από τις μετακινήσεις ενός 11% του ΣΥΡΙΖΑ προς το κόμμα σας. Το ερώτημά μου είναι αν θεωρείτε ότι αυτό το ποσοστό θα μείνει στο ΚΚΕ ή σε περίπτωση που αυτοί που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και που προσδιορίζονται ως αριστεροί κάνουν ένα καινούριο κόμμα, αν αυτό το ποσοστό φύγει από εσάς και πάει σε αυτούς. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, κύριε Τάκη, οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν στη γραμμή του ταξικού κινήματος, να παραμείνουν στη γραμμή της συμπόρευσης με το ΚΚΕ, και όχι μόνο αυτοί, αλλά και άλλοι και πολλοί περισσότεροι που έχουν αντικειμενικά ταξικά συμφέροντα. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της προφανούς ενίσχυσης του κόμματος και δημοσκοπικά εννοώ, αποτελεί τη συνέχεια, όπως όλοι γνωρίζουμε, μιας ανωδικής πορείας που ξεκίνησε από τις βουλευτικές, συνεχίστηκε στις δημοτικές. Καταγράφηκε και σε ψήφο, δεν ήταν μόνο δημοσκόπηση. Αυτό όμως, ξέρετε, αυτό κατά την άποψή μας δεν είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο. Είναι καρπός, είναι αποτέλεσμα μιας επίπονης, μιας συνεχούς προσπάθειας του ΚΚΕ για να αλλάξουν οι συσχετισμοί στο εργατικό, στο φοιτητικό, γενικότερα στο λαϊκό κίνημα, σε εμβληματικές μάχες, σε μάχες κλειδιά, όπως ήταν τότε η υπόθεση του εγκλήματος των Ντεμπών. Ή το ζήτημα τώρα της αλληλεγγύης, το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να έχει τη δική του πατρίδα, διότι περί αυτού πρόκειται. Και γενικότερα, έτσι, για να αν θέλουμε να το συμπερασματοποιήσουμε, νομίζουμε ότι ενισχύεται ακόμα περισσότερο αυτό το ρεύμα. Όλο ήταν υπόγειο, τώρα πια είναι ορατό, που αμφισβητεί την κυρίαρχη πολιτική. Και αφισβητεί την κυρίαρχη πολιτική από οποιοδήποτε κόμμα επιχειρεί να την εκφράσει, να την υποστηρίξει ή να την υλοποιήσει. Και να σας πω και κάτι, κυρία Κοραή και κύριε Τάκη. Εμείς, ξέρετε, δεν περιμένουμε τις ευρωεκλογές ή τις επόμενες εκλογές για να κάνουμε αντιπολίτευση. Εμείς από τώρα οργανώνουμε την αντιπολίτευση, τις μάχες για να αποκρουστεί η ακρίβεια, για τις συμβάσεις, για το φορολογικό, για το μακελιό στη Μέση Ανατολή. Και το ζήτημα της Ουκρανίας που δεν το ξεχνάμε. Κύριε Δελή, να πάμε λίγο, γιατί έχουμε σε λίγο δελτίο ειδήσεων και να περάσουμε και σε άλλα θέματα. Το κόμμα μας αναδεικνύεται, να πω αυτή την κουβέντα μόνο, νομίζω έχει σημασία, αναδεικνύεται την πραγματική αντιπολίτευση της κυβέρνησης. Το ΚΚΕ είναι η πραγματική αντιπολίτευση στην κυβερνητική πολιτική σήμερα. Σας ακούω. Το ΚΚΕ κατέθεσε πρώτο. Τους πρόλαβε όλους, έθεσε εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη και υπερψηφίστηκε για πρώτη φορά, νομίζω, μια πρόταση για εξεταστική επιτροπή του ΚΚΕ από όλα τα κόμματα πλην του ΠΑΣΟΚ. Ναι, εμείς πώς αυτό που κάναμε... θέλω την πολιτική ερμηνεία. Βεβαίως. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν να μεταφέρουμε το αίτημα των χαροκαμένων γονιών αυτών των αδικοχαμένων παιδιών στη Βουλή. Και να διασφαλιστεί η εξέταση αυτής της υπόθεσης σε πλάτος, σε βάθος και χρονικό και ως προς τις ευθύνες πολιτικές αλλά και ποινικές, να εξασφαλιστεί η διερεύνηση από την Ελληνική Βουλή. Εξασφάλιζε αυτό είναι η πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή που κατέθεσε το ΚΚΕ με το συγκεκριμένο σκεπτικό. Ξέρετε, δεν απαιτούνταν οι ψήφοι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι άλλο ζήτημα ο ελιγμός της Νέας Δημοκρατίας να τη στηρίξει για προφανείς λόγους, για να καλύψει και τις απαράδεκτες, τις επονίδιστες, θα έλεγα εγώ, δηλώσεις Γεωργιάδη γύρω από το ζήτημα. Ναι, αλλά ζήτημα το ΠΑΣΟΚ δώσατε 10 νίκες στο Σίβιο, στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, εντάξει, η επιμονή του ΠΑΣΟΚ στην πρότασή του, εμείς, ξέρετε, κυρία Κουρέ, αυτές τις δύο προτάσεις δεν τις είδαμε αντιπαραθετικά. Ναι. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, είπε ότι εμείς θα ψηφίσουμε και τη μία και την άλλη. Και την ανακριτική. Να τις θέτει σε αντιπαράθεση. Το θέμα είναι ότι εκείνοι δεν ψήφισαν τη δικιά σας. Ναι, μόνον εκείνοι όμως, γιατί όλα τα υπόλοιπα την ψήφισαν και νομίζω ότι η ψήφος αυτή εκφράζει και τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όπως και των γονιών. Ήταν δικό τους αίτημα αυτό. Ξέρετε, τι κίνδυνος υπήρχε, κύριε Τάκη, με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Να την απορρίψει βρίσκοντας μία αφορμή ή ένα πρόσχημα η Νέα Δημοκρατία,
Μάλιστα. Και αυτό δεν θα ήταν απόρριψη μονάχα αυτή τη πρόταση. Δεν θα μπορούσε να υποβληθεί μια πρόταση άσκηση δίωξη που να στηρίζεται στα ίδια πραγματικά περιστατικά. Ωραία. Δηλαδή θα ενταφιαζόταν η υπόθεση. Για να κλείσουμε μονολεκτικά, αντίπαλό σας είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και το ΠΑΣΟΚ τώρα που έχετε γίνει διψήφιο σε ποσοστά ακόμα. Αντίπαλό μας είναι ο αρνητικός συσχετισμός που υπάρχει και στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, η κυρίαρχη πολιτική. Μάλιστα. Πάει για δεύτερο κόμμα. Πάει για δεύτερο κόμμα το ΚΚΕ. Όσο ψηλότερα γίνεται και δεν θα πούμε όχι, γιατί φυσικά στη δεύτερη θέση. Όποτε και αν έρθει. Ευχαριστούμε, κύριε Δελή. Καλή επιτυχία. Καλημέρα.